Ένα ακόμη νομοσχέδιο που έρχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο αυτής της περιβόητης που ακούμε εδώ και χρόνια επιτάχυνσης της δικαιοσύνης. Πραγματικά έχουμε χάσει το μέτρημα τα τελευταία χρόνια πόσα νομοσχέδια έχουν έρθει στη Βουλή με αυτόν τον τίτλο. Όχι μόνο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και εδώ υπάρχει κατά τη γνώμη μας ένα κρίσιμο ερώτημα. Πώς θα επιτευχθεί αυτή η επιτάχυνση της δικαιοσύνης από τη στιγμή που δεν γίνονται προσλήψεις προσωπικού, δεν γίνονται προσλήψεις δικαστών, δεν γίνονται προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων. Πώς θα υπάρχει επιτάχυνση της δικαιοσύνης και βελτίωση της ποιότητας, όπως λέτε, από τη στιγμή που δεν βελτιώνεται το στοιχειώδες. Δεν βελτιώνεται η κτηριακή υποδομή, δεν βελτιώνεται η υλικοτεχνική υποδομή των δικαστηρίων. Αυτό που απαντάτε και αυτό που ουσιαστικά απαντούσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο κρίσιμο αυτό ερώτημα είναι μέσα από δικονομικού χαρακτήρα αλλαγές, μέσα από αλλαγές δηλαδή στις δικονομίες, που σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως και σε αυτήν, οδηγούν ακόμη και σε δικονομικές ακροβασίες. Θυσιάζοντας την ποιότητα στην απονομή της δικαιοσύνης, μειώσεις στις συνθέσεις των δικαστηρίων, συγχωνεύσεις δικαστηρίων, όπως έγινε με το προηγούμενο νομοσχέδιο του δικαστικού χάρτη, σύντμιση διαδικασιών, κάνοντας την δικαιοσύνη πιο δυσπρόσιτη για τον απλό κόσμο, τεράστια αύξηση των παραβόλων, εξοδικαστικός συμβιβασμός που ουσιαστικά επιβαρύνει τον αδύναμο διάδικο, το αδύναμο μέρος και κυρίως προσαρμόζοντας τη δικαιοσύνη στις υποθέσεις μεγάλου οικονομικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, δεν είναι κάτι που το λέει το ΚΚΕ, είναι αυτό το οποίο έλεγε η αιτιολογική έκθεση του νόμου για το δικαστικό χάρτη, μιλώντας ότι στόχος είναι η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των επιχειρηματιών στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας μέσα από τη γρήγορη επίλυση των νομικών διαφορών. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν όλων των αλλαγών που γίνονται στον τομέα της δικαιοσύνης. Αυτή ήταν η λογική όλων των νομοθετημάτων τα τελευταία χρόνια. Αυτή ακριβώς είναι και η λογική του σημερινού νομοσχεδίου για το Συμβούλιο της Επικρατείας και την Ακυρωτική Δίκη, που προβλέπει παραπομπή της πλειοψηφίας των υποθέσεων στο Συμβούλιο, άρα υποβάθμιση στην ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης και μόνο κατ' εξαίρεση στο ακροατήριο, αν και εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πραγματικές και νομικές δυσκολίες. Και ποιες θα είναι οι υποθέσεις εκείνες που θα παρουσιάζουν οικονομικές και νομικές και πραγματικές δυσκολίες και τελικά θα προκρίνονται για το ακροατήριο? Θα είναι υποθέσεις μεγάλου οικονομικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αυτό είναι. Και όσοι παρόλα αυτά επιθυμούν την παραπομπή στο ακροατήριο, θα το κάνουν πληρώνοντας το πενταπλάσιο των παραβόλων. Άρα, για να το πούμε με απλά λόγια και να καταλαβαίνει και ένας κόσμος που μας παρακολουθεί και που ενδεχομένως να μην ξέρει νομικά, όπως θα υπάρχουν νοσοκομεία και χειρουργία δύο ταχυτήτων, για αυτούς που έχουν να πληρώσουν και θα μπαίνουν πρώτοι στη σειρά και για αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν, όπως θα υπάρχουν πανεπιστήμια δύο ταχυτήτων, τα δημόσια με πιο δύσκολους και αυστηρούς όρους και τα ιδιωτικά όπου κριτήριο θα είναι το οικογενειακό πορτοφόλι, έτσι ακριβώς, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα υπάρχουν και δικαστήρια και διαδικασίες δύο ταχυτήτων. Από τη μια μεριά τα fast track δικαστήρια των μεγάλων υποθέσεων και όσων έχουν να πληρώσουν, και από την άλλη τα δικαστήρια για όλους τους υπόλοιπους, για τον απλό κόσμο, για τους εργαζόμενους, για όσους δηλαδή έχουν ανάγκη να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, για τους οποίους θα ορθωθεί ένα ακόμη πιο απροσπέλαστο τείχος για την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Από αυτή την άποψη λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης, εμείς, σε αντίθεση με άλλα κόμματα, δεν σας κατηγορούμε ούτε για αναποτελεσματικότητα, ούτε για προχειρότητα. Είστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Είστε αποτελεσματικοί στη συνεπή εξυπηρέτηση μιας πολιτικής και στον τομέα της δικαιοσύνης που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών στα συμφέροντα των λίγων και μπορεί να επιτύχετε και την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Για ποιον όμως
Θα την επιτύχετε για τους επενδυτές, για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, για το κεφάλαιο, ενώ για το λαό, για τους εργαζόμενους και για τους πραγματικά αδύναμους, τα πράγματα και εδώ θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα. Συνεπώς, το νομοσχέδιο είναι κατά μία έννοια ένας καθρέφτης συνολικά της κυβερνητικής πολιτικής και του χαρακτήρα του σημερινού κράτους, αναπόσπαστο κομμάτι του οποίου είναι και η δικαιοσύνη. Ένα κράτος πολύ αποτελεσματικό, πολύ γρήγορο και πολύ ικανό όταν είναι να ικανοποιήσει και να υπηρετήσει τα μεγάλα συμφέροντα και την ίδια ακριβώς ώρα ένα κράτος που είναι εντελώς ανίκανο, αργό και αναποτελεσματικό όταν είναι να υπερασπιστεί τη ζωή, την περιουσία, τα δικαιώματα του λαού. Ένα κράτος που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες συνολικά στο βωμό του κόστους ωφέλους, που μεταθέτει τη δική του ευθύνη, την κρατική ευθύνη, στην ατομική ευθύνη. Αυτό δηλαδή που ζούμε και αυτές τις μέρες για μια ακόμη χρονιά, στο κρίσιμο μέτωπο των καταστροφών και των πυρκαγιών και στο μέτωπο των πυρκαγιών, όπως και σε μια σειρά άλλους τομείς. Τις τελευταίες μέρες, στην κυριολεξία, έχετε επιδοθεί σε ένα σαφάρι, σε ένα κυνήγι κεφαλών για τα λεγόμενα καθάριστα οικόπεδα. Εμείς δεν λέμε, βεβαίως, πρέπει να καθαριστούν τα οικόπεδα και να αναλάβει και ο καθένας την ευθύνη του. Και την ίδια ώρα, ισορροί από τα ακαθάριστα αυτά οικόπεδα, από τα καθαρισμένα μάλλον οικόπεδα, σε μια σειρά περιοχές, στη Σταμάτα, στο Διόνυσο, στη Βάρη, στην Κερατέα, σε όλες αυτές τις περιοχές που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, είναι σωροί, είναι στους δρόμους. Γιατί κανένα κράτος, κανένας δήμος δεν έχει φροντίσει να τα απομακρύνει. Την ίδια ώρα που μιλάτε για τα καθάριστα οικόπεδα, την ίδια ώρα το 1% των εκτάσεων μόνο το 1% των εκτάσεων των δασικών έχουν καθαριστεί με ευθύνη του κράτους. Για ποιο λόγο? Γιατί μόλις το 0,04 του κρατικού προϋπολογισμού δίνεται για τα δάση, γιατί στις δασικές υπηρεσίες δεν υπάρχουν δασεργάτες, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν πάνω από 10.000, ενώ υπηρετούν πανελλαδικά μόνο 650 δασολόγοι, ενώ θα έπρεπε να υπηρετούν πάνω από 2.500. Να λοιπόν ποιο είναι το κράτος και στο ζήτημα, αυτό. Και φυσικά η ατομική ευθύνη δεν μένει μόνο στα καθάριστα οικόπεδα, επεκτείνεται στις λεγόμενες μελέτες πυροπροστασίας, που ουσιαστικά εξαναγκάζεται τους ιδιοκτήτες με χαράτσι που είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων 500 μέχρι 1.000 ευρώ να κάνουν ατομικές μελέτες πυροπροστασίας, όταν το κράτος δεν έχει εξασφαλίσει να πάρει αντίστοιχα μέτρα, όπως επίσης το επόμενο βήμα, το επόμενο φρούτο θα είναι και η ατομική ασφάλιση των κατοικιών. Το ξεκινήσατε με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις αρχές της εβδομάδας και έπεται συνέχεια. Και το πληρώσατε αυτό, κύριε της κυβέρνησης, και στις εκλογές. Αυτό το χαράτσι που προσπαθείτε να βάλετε για τις ατομικές μελέτες πυροπροστασίας. Από μια άποψη λοιπόν, και η υπόθεση των τελευταίων ημερών, η περίφημη υπόθεση Αυγενάκη, είναι καθρέφτης της ίδιας ακριβώς λογικής, αντίληψης και πολιτικής. Δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα, ούτε είναι ένα ζήτημα χαρακτήρας ή αλαζονίας του κυρίου Αυγενάκη. Βεβαίως είναι και, τέτοιο ζήτημα. Όμως είναι ένα ζήτημα βαθιά πολιτικό. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που στεκότανε σούζα, κλαρίνο κατά το κοινό λεγόμενο, μπροστά σε έναν ολιγάρχη με την προηγούμενη ιδιότητά του, αυτή του υφυπουργού αθλητισμού, κυκλοφορεί μάλιστα και σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο, και την ίδια ώρα ο ίδιος άνθρωπος τραμπουκίζει έναν εργαζόμενο, ένα νέο εργαζόμενο, και μάλιστα σε έναν χώρο δουλειάς όπου τα εργασιακά δικαιώματα έχουν γίνει σουρωτήρι, ο χώρος του αεροδρομίου. Συνεπώς, δεν είναι μόνο Αυγενάκης. Είναι μια πολιτική συνολική που παράγει Αυγενάκηδες. Είναι η πολιτική που τραμπουκίζει και περιφρονεί τους εργαζόμενους. Είναι η πολιτική που θεσμοθετεί τα εξαήμερα δουλειάς και 13 ώρα δουλειάς. Είναι η πολιτική που φτάνει μέχρι το σημείο με άθλιες εγκυκλίους να πετάει εκτός μεροκάματο το μισάωρο διάλειμμα
και το 20 λεπτό προετοιμασίας ως μη παραγωγικό χρόνο. Αυτό που κάνει δηλαδή η κυρία Κεραμέως αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εργασίας, αφού διέπρεψε σε προηγούμενα Υπουργεία, τώρα πάει να εφαρμόσει αυτές τις πρακτικές και στο Υπουργείο Εργασίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μία καθαρίστρια, ένας εμποροϋπάλληλος ή μία εμποροϋπάλληλος, ένας εργαζόμενος ή μία εργαζόμενη σε ένα εργοστάσιο δεν θα πληρώνεται το χρόνο που θα πρέπει απλά να τεντώσει τα πόδια της, γιατί δεν μπορεί άλλα από την ορθοστασία. Και έρχεται η κυρία Κεραμέως και η κυβέρνηση και αυτό το θεωρεί μη παραγωγικό χρόνο, με την άθλια εγκύκλιο την οποία εξέδωσε. Αυτό τι είναι? Είναι το κράτος Αυγενάκης. Είναι το ταξικό, άδικο, βαθιά αντιλαϊκό κράτος Αυγενάκης. Απλά ο κύριος Αυγενάκης είναι η προσωποποίησή του, για να το πούμε απλά. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Επειδή άκουσα πριν, μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά δικαιώματα. Τώρα να μιλάει το ΠΑΣΟΚ για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων είναι κάτι παραπάνω από πρόκληση και υποκρισία. Ποιος ήταν αυτός που κατάργησε το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, τη 13η και τη 14η σύνταξη? Ποιος ήταν αυτός σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ως συγκυβέρνηση που εν μία νυχτή, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όχι με νόμο στη Βουλή, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου μείωσε κατά 25% τον κατώτατο μισθό και έδωσε το δικαίωμα στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας να διαμορφώνει τον κατώτατο μισθό? Δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ? Δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ? Ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ως σαν να μην ξέρει τίποτα για το φόνο. Ενώ ήταν αυτό το κόμμα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια τον ΣΥΡΙΖΑ που στρώσαν το έδαφος όλων αυτών των αντεργατικών πρακτικών. Και έρχεται εδώ ο κύριος Μάτζιος και λέει ότι αυτά, λέει, που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια παρέκκληση από ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοβαρά μιλάτε? Διαβάστε τις ιαρινές συστάσεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία. Διαβάστε τις. Συγχαρητήρια δίνουν στην κυβέρνηση για τις μεταρρυθμίσεις που κάνει. Γιατί αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση λοιπόν στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο, είναι και πανευρωπαϊκό, δεν έχει να κάνει ούτε με κανέναν Ανδρουλάκη ή Κασελάκη ή άλλα πρόσωπα κτλ. Αυτά είναι το κερασάκι στην τούρτα. Η κρίση οφείλεται γιατί αυτός ο χώρος φλόμωσε με παραμύθι το λαό όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό πληρώνει τώρα. Αυτό ακριβώς πληρώνει τώρα. Λέγοντας ότι ό,τι γίνεται είναι μια παρέκκληση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Αυτή η πολιτική λοιπόν, λέμε εμείς, αυτό το κράτος και αυτό το σάπιο σύστημα δεν φτιασιδώνεται με όλες αυτές τις προσπάθειες μεταμφίεσης που γίνονται. Χρειάζεται αγώνας, σύγκρουση, ανατροπή με τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα των εργαζομένων και με την ενίσχυση αυτού του ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που σε ένα βαθμό εκφράστηκε και στις τελευταίες ευρωεκλογές με την ενίσχυση του ΚΚΕ. Και σε αυτή την υπόθεση το ΚΚΕ καταθέτει όλες του τις δυνάμεις. Γιατί αυτά είναι τα κρίσιμα μέτωπα που υπάρχουν μπροστά μας. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με δύο ζητήματα πολύ σύντομα. Με αφορμή την υπόθεση του κ. Αυγενάκη, άνοιξε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ένα ζήτημα περί βουλευτικής ασυλίας. Κύριε Ξανθόπουλε, η θέση σας είναι να καταργηθεί το επίμαχο άρθρο στο Σύνταγμα? Γιατί αυτά έλεγε πάνω κάτω ο κ. Σαβλονίτης. Ποια διαδικασία? Το άρθρο του Συντάγματος, κύριε Ξανθόπουλε, το άρθρο του Συντάγματος το έχετε ψηφίσει κι εσείς. Το έχετε ψηφίσει κι εσείς. Η βουλευτική ασυλία πρέπει να υπάρχει για να προστατεύεται ο βουλευτής που πηγαίνει να αποτρέψει έναν πληστηριασμό, που πηγαίνει να υπερασπιστεί μια απεργία που κηρύσσεται παράνομη ή μια κινητοποίηση απαγορευμένη από το να διώκεται για αντίσταση κατά της αρχής ή για άλλα δικήματα. Εμείς έτσι την αντιλαμβανόμαστε, τη βουλευτική ασυλία, και όχι αυτό που είπε ο κύριος Αυλονίτης, που στην ουσία ρίχνει νερό στο μήλο επιλογών που υπάρχουν στο κυβερνητικό κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάρτε το λόγο μετά και πείτε τι εννοείτε με αυτό που λέτε.
Και τέλος, και είναι κάτι ξεχωριστό, η βουλευτική ασυλία με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Είναι δύο ξεχωριστά ζητήματα. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών βεβαίως πρέπει να καταργηθεί εντελώς, και αυτή ήταν η πρόταση του ΚΚΕ και στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση. Όμως και στο ζήτημα αυτό συναντήσαμε την άρνηση Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο. Πάρτε το λόγο και πείτε για την τροπολογία που καταθέσαμε ως ΚΚΕ. Δεν είναι κάτι τρομερό. Είναι ένα αίτημα να επανέλθει το επίδομα ειδικών συνθήκων για τους δικαστικούς υπαλλήλους, όταν και εσείς παραδέχεστε ότι υπάρχει εντατικοποίηση και υπερεργασία σε αυτόν τον κλάδο. Και δεύτερον, να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με την πληρωμή όσων, όχι με δική τους ευθύνη, διορίστηκαν καθυστερημένα από την πρώτη εκπαιδευτική σειρά της σχολής δικαστικών υπαλλήλων.